του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 557, σελίς 557, το ψαλμό κόπα α, 91 ψαλμός, σελίς 557, κόπα α, ψαλμός, 91 ψαλμός. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, «Σύ είσαι καταφυγή μου και το φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει, διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγα σε αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέρα από βέλος πετουμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλην εισέ δε θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσες τεσοδί σου. Θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα, θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλει λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εις ακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών, θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Αμήν, αλληλούια. Είναι και γραμμένο, αγαπημένα μου αδέλφια, και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι αυτά που θέλει ο Θεός ποτέ σχεδόν δεν τα θέλουμε εμείς. Και αυτά που αποφασίσει ο Θεός, το θέλημά Του και τα σωδούς Του, ποτέ δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Σήμερα λοιπόν έχουμε έναν ιδιαίτερο ψαλμό, τον οποίον έντονα θέλει ο Θεός, και το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνω εγώ για να πράξω, για να πράττω το θέλημα του Θεού, τα θελήματα του Θεού, που τα δικά μου θελήματα από τα θελήματα του Θεού απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη κατά το λόγο του Θεού, ώστε ο Θεός, ο Κύριος μας και ο Θεός μας να με οδηγεί στο δικό του δρόμο. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Εάν ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά από τον παντοδύναμο Θεό να κατοικούμε κατά το λόγο Του υπό τη σκέπη του υψίστου και να διαμένουμε, να διατρίβουμε υπό την σκιά του Παντοκράτορος, όταν το εξητήσουμε με τα βεβαιότητος, επειδή είναι κατά το θέλημά Του, ο Κύριος θα το χαρίσει, και τότε θα ανοίξει έναν ιδιαίτερο δρόμο στον κάθε έναν από μας, που θα μπορούμε κατά χάρη με τη βοήθεια του Θεού να τον περπατάμε. Και αυτός το δρόμος είναι μοναδικός, ιδιαίτερος και απόλυτα ευλογημένος. Άρα λοιπόν σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να προσευχόμεθα, να εξητούμε, και μάλιστα τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι μέρα σωτηρίας, τώρα να εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά, ο κάθε ένας για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, να κατοικεί πάντοτε
από εδώ και ως το τέλος. Διότι το τέλος πάντων επλησίασε και πρέπει το τέλος μας να είναι καλό. Τώρα λοιπόν να εξητήσουμε να κατοικούμε πάντοτε υπό τη σκέπην και καλυμμένη του υψίστου και πάντοτε να διατρίβουμε, να διαμένουμε υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Όταν λοιπόν το ζητήσουμε αυτό, ο Κύριος θα μας το χαρίζει και τότε από εδώ και πέρα αρχίζει η προσωπική οδός που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν που σήμερα, τώρα, ζητάει από τον Κύριο να κατοικεί πάντοτε υπό τη σκέπη του υψίστου και υπό τη σκιά του Παντοκράτορος πάντοτε να διαμένει. Τότε ο Κύριος λέγει, επειδή εσύ θα λέγεις προς τον Κύριο ότι είσαι το καταφύγιό μου και το φρούριό μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει, τότε αυτός πάντοτε, αυτή είναι η οδός, θα σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και ακόμη και εκ τα δαντηφόρου λοιμού δεν θα σε αγγίζει. Γιατί με τα φτερά αυτού θα σε σκεπάζει, υπό τα σπτέρυγας αυτού θα είσαι ασφαλής. Διότι η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Επαναλαμβάνω, για να το καταλάβουμε, τουλάχιστον όπως μου δώσε ο Θεός και εμένα χτες το βράδυ να το καταλάβω. Τώρα να ζητήσεις, τώρα να ζητήσω και από τώρα και στο εξής να ζητάω, να με αξιώνει ο Θεός να κατοικώ πάντοτε υπό τη σκέπη του υψίστου και υπό τη σκιά του Παντοκράτορος να διατρίβω, να διαμένω. Και τότε θα λέγω ότι ο Κύριος είναι η καταφυγή μου, γιατί θα έχω εμπειρίες, το καταφύγιό μου θα είναι ο Κύριος, το φρούριό μου θα είναι ο Κύριος και σε Αυτόν θα ελπίζω. Γιατί? Διότι τότε Αυτός θα με λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών του διαβόλου και εκ παντός θανατηφόρου λοιμού Αυτός θα με ελευθερώνει. Γιατί με τα φτερά του θα με σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θα είμαι πάντοτε ασφαλής, διότι η πανοπλία αυτού είναι αλήθεια και ασπής. Ώστε, συνεχίζεται η οδός, ώστε δεν θα φοβούμε από φόβου νυχτερινού την ημέρα και από βέλος πετουμένου. Δεν θα φοβούμε από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη και δεν θα φοβούμε από ολέθρου ο οποίος ερημώνει μεσηβρία. Αντιθέτως, πολλοί θα πεθαίνουν στα δεξιά μου, δηλαδή 1.000 άνθρωποι, 10.000 άνθρωποι θα βλέπω να πεθαίνουν μακριά από το Θεό στα αριστερά μου, εγώ δε μόνο με τους οφθαλμούς μου θα βλέπω από μακριά τον ασεβόν την ανταπόδοση. Φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, φοβερή η οδός που ανοίγεται μπροστά μας, εάν πραγματικά τώρα πιστεύεις και εξητείς να κατοικείς πάντοτε υπό τη σκέπη του υψίστου και να διατρίβεις υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Και τότε επειδή εσύ τον Κύριό μου, την ελπίδα μου, τον ύψεις, τον έκανες καταφύγιόν σου, σε βεβαιώνω, λέγει ο Θεός τώρα, ότι κακόν και μάστιγα όχι δεν θα σε αγγίζει, δεν θα πλησιάζει καν στη σκηνή σου. Ούτε κακό, ούτε μάστιγα θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Φοβερός ο καινούριος δρόμος που ανοίγει ο Χριστός μπροστά μας με την προϋπόθεση ότι σήμερα, τώρα, εξητούμε πάντοτε να κατοικούμε υπό τη σκέπη του υψίστου και να διαμένουμε υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Γιατί? Διότι Αυτός θα προστάξει εις τους αγγέλους αυτού υπέρ σου.
ώστε οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα προς τους κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών, προς τους σεσωσμένους, διότι αυτός θα προσέξει, θα προστάξει τους αγγέλους αυτού για σένα, να σε διαφυλάτουνε σε κάθε οδό σου, να σε σηκώνουνε στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις ποτέ στον λίθο του σπόδα σου. Θα πατάς πάνω στον λέοντα, το διάβολο και σατανά, και σε όλα τα φίδια τα δηλητηριώδη, και θα καταπατάς τα μικρά λιονταράκια αλλά και το δράκοντα τον αιώνιο, το διάβολο και το σατανά. Γιατί? Επειδή έθεσες, λέει ο Κύριος, σε μένα την αγάπη σου, δια τούτο εγώ θα σε λυτρώνω, εγώ θα σε υψώνω, διότι εγώ σου αποκάλυψα το όνομά μου, και το όνομά μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο σωτήρας και ο λυτρωτής σου, μου. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Επειδή μ' αγάπησες και μ' αγαπάς, και η αγάπη αυτή δεν είναι ανθρώπινη και γήινη, αλλά είναι μόνο δια Πνεύματος Αγίου εγκεχημένη στην καρδιά μας, μόνο δια Πνεύματος Αγίου εγκεχημένη στην καρδιά μας. Επειδή λοιπόν τον αγαπάμε με την θεϊκή πατρική αγάπη τη δική του, το βέβαιο είναι ότι αυτός θα μας λυτρώνει αφενός μεν, θα μας υψώνει, θα μας λυτρώνει από παντός κακού, θα μας υψώνει εις δόξα αιώνια, γιατί γνωρίσαμε επί προσωπικού επίπεδου το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάν γόνι επουρανίων, επιγείων καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό το λόγο, επειδή γνωρίσαμε το υπερπάν όνομα, και αυτό το υπερπάν όνομα είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, από τι? Από όλα. Θα σωθεί από όλα. Ούτε μάστιξ ούτε κακόν θα πλησιάζεις τη σκηνή σου, επειδή σου απεκαλύφθηκε, γνώρισες το υπερπάν όνομα, και αυτό επικαλείσαι. Θα με επικαλείσαι και εγώ θα σε ακούω, Κύριε Θεέ μου. Ξέρετε τι θα πει, αδερφοί αγαπητοί, να ακούει ο Θεός την προσευχή σου. Και όχι μόνο να την ακούει, αλλά να την εισακούει. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, να μπόρεσα, πόσο σοβαρό είναι σήμερα όλοι μας, μηδενός εξαιρεμένου, τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας, να πούμε: Κύριε, αξίωσέ με σε παρακαλώ από τώρα και σε όλο το υπόλοιπο μέχρι το τέλος, για να έχω καλό τέλος, και σε όλο το υπόλοιπο μέχρι το τέλος να κατοικώ, όχι να είμαι περαστικός, να είμαι κάτοικος, μόνιμος κάτοικος υπό τη σκέπη του παντοδυνάμου, να κατοικώ και να μένω διαπαντός κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα Θεού. Μα γίνεται αυτό? Αν το ζητήσεις θα το κάνει ο Θεός, γιατί μας προτρέπει. Είναι το θέλημά Του. Είναι αυτό το οποίο θέλει να μας χαρίσει, για να ακολουθήσουν οι οδοί Του, η οδός της ευλογίας Του για σένα. Συγκλονιστικός δρόμος ασφάλειας,
ύψωσης, ευλογίας. Όλα τα περιέχει αυτή η οδός που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν που σήμερα θα πιστέψει και θα εξητήσει μόλι του την καρδιά να κατοικεί πάντοτε, να κατοικεί πάντοτε υπό την σκέπη, να είναι καλυμμένος του υψίστου. Κύριε, βοήθησέ με να είμαι πάντοτε καλυμμένος από το σκέπασμά σου και να μένω, να μην φεύγω δεξιά ή αριστερά, και να διαμένω κάτω από τη σκεπάσματα, από τη σκιά του σκεπάσματός σου. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι σημαίνει? Σκεφτείτε, όπως μου το έδειξε ο Θεός, σας το λέω. Τώρα στην κλιματική αλλαγή, καύσονες, καταποντισμοί, λοιμοί, σεισμοί, παν κακό, οικογενειακές μάστιγες, προσωπικές μάστιγες, ασθένειες. Και εσύ να είσαι κάτω από μία σκέπη που ούτε καύμα θα υπάρχει, ούτε πλημμύρα θα υπάρχει, ούτε κακό θα μπορεί να εισέλθει, ούτε βέλος πετώμενο εναντίον σου θα μπορεί να περάσει, και εκεί κάτω από αυτή τη σκέπη να ζεις την απόλυτη ευλογία του Θεού, την απόλυτη ασφάλεια του Θεού. Έτσι μου το έδειξε ο Θεός, μία ομπρέλα, αλλά ουράνια θεϊκή ομπρέλα, που ήταν ένα νέφος γκρι μπλε, ήταν η παρουσία του Θεού. Και συγχώρεσέ με, Θεέ μου, και εγώ κατοικούσα κάτω από αυτή την ομπρέλα και κοίταγα δεξιά και αριστερά και έβλεπα ταλαιπωρίες, πάσης φύσεως ταλαιπωρίες, βέλη που σκοτώνανε χιλιάδες ανθρώπους, τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, βροχές, χιόνια, καύσονες. Και αυτά τα έβλεπα έξω από τη σκέπη. Αλλά και αυτή η σκέπη, αδερφοί αγαπητοί, είχε ένα χαρακτηριστικό. Οδηγούσε τα βήματά μου. Με οδηγούσε, με κατεύθυνε. Δηλαδή, πώς ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, θυμήθηκα, που η παρουσία του Θεού σηκωνότανε και έφευγε ο λαός Ισραήλ, καθότανε και περίμενε ο λαός Ισραήλ και ήταν ασφαλής. Αυτή τη σκέπη μου έδειξε και μου οδηγούσε προς τα εκεί. Δεν μπορούσα να φύγω κιόλας, γιατί δεν ήθελα. Απόλυτα καλυμμένος και σε ένα δρόμο τέλειας ευλογίας, και δίπλα μου, όχι μακριά, έξω από τη σκέπη αυτή, απόλυτη ταλαιπωρία. Και είπα, Κύριε, αξίωσέ με ποτέ να μην φύγω κάτω από, κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Και βοήθησέ με, Κύριε Θεέ μου, να διατρίβω, να διαμένω κάτω από αυτή τη δική σου ασφάλεια. Δόξα στον Κύριο. Αλλά το πιο συγκλονιστικό ποιο ήταν, αδερφοί, που τ' άφησα για το τέλος. Μυριάδες άγγελοι γύρω γύρω από τη σκιά της σκέπης δεν άφηναν κανένα να μπει και δεν άφηναν κανένα να βγει. Καταλάβατε τι λέω? Ούτε να φύγω δεν μ' άφηναν. Πού να φύγω? Μυριάδες άγγελοι γύρω γύρω.
Συγκλονιστικό το θέαμα. Πού να τους προσπεράσεις? Δεν μ' άφηναν να φύγω και δεν άφηναν κανέναν να μπει μέσα, εκτός από αυτούς που έφερνε ο Κύριος και άνοιγαν, Χριστέ μου, άνοιγαν δρόμο, διάδρομο. Προπορευόταν ο Χριστός, οι άγγελοι κάθονταν έτσι και μόλις έμπαινε ο Χριστός μέσα και τον άφηνε, τότε οι άγγελοι ξανασήκωναν το ανάστημά τους και στέκονταν σαν φρούριο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Απόλυτη ασφάλεια, απόλυτη ευλογία. Τι ήταν αυτό? Και αυτό μας το χαρίζει σήμερα, αδελφοί. Στο χαρίζει ο Κύριος. Ζήτησέ το, σε παρακαλώ. Μόνο ετών λαμβάνει, μόνο ζητών ευρίσκει, μόνο εις τον κρούοντα του ανοίγεται ο διάδρομος για να τον οδηγήσει ο Κύριος των δυνάμεων, γιατί μας αποκάλυψε το όνομά του, να τον οδηγήσει μέσα, να τον αφήσει μέσα και να τον ασφαλίσει μέσα κάτω από τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Κύριε, σε παρακαλώ, όλους μας, Κύριε μου, όλους μας, σε παρακαλώ, όλους μας σήμερα, μηδενός εξαιρουμένο, και να περπατάμε στην οδό που μας κατευθύνει η σκέπη του Κυρίου και η σκιά του Παντοκράτορα. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε άλλωστε. Είμαστε και σε ασφάλεια, και ξέρετε ποια ασφάλεια? Πρώτον, η ασφάλεια εκ των έξω, και δεύτερον η ασφάλεια εκ των έσω. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτή την περιοχή ήταν ένα. Δεν υπήρχε άγχος, δεν υπήρχε αγωνία, δεν υπήρχε φόβος, δεν υπήρχε ανησυχία. Όλα ήταν η απόλυτη ειρήνη του Θεού. Όλοι ήμασταν ένα. Δεν φροντίζαμε ο ένας τον άλλον, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Δεν είναι ότι υπηρετούσαμε ο ένας τον άλλον, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αλλά όλοι είμαστε στην απόλυτη ευλογία, στην απόλυτη ασφάλεια, γιατί κατοικούσαμε υπό τη σκέπη του υψίστου και μέναμε υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Εύχομαι σε όλους μας σήμερα να μην φύγουμε από εδώ, αλλά τώρα να σηκωθούμε και όλοι μας, σας παρακαλώ, να προσευχηθούμε για τον εαυτό μας, για τις οικογένειές μας, αν και ο Κύριος μου είπε καθένας για τον εαυτό του, αλλά εγώ λέω ότι ο αυτός μου είμαι εγώ και ο οίκος μου. Για τον εαυτό μας, για τις οικογένειές μας, μέσα, κάτω από τη σκέπη του υψίστου και υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, να διατρίβουμε και να περπατάμε την οδό που ο Κύριος έχει προσδιορίσει σε όλους αυτούς που κατοικούν κάτω υπό τη σκέπη του υψίστου και από τη σκιά του Παντοκράτορος διατρίβουν.